Χαίρομαι που είμαστε εδώ, χαίρομαι που σας βλέπω στο συνέδριο δημοτικών βιωθικών. Ελπίζω ότι θα ειδωθούμε τον χρόνο στη Θεσσαλονίκη, ότι θα φτιάξουμε το επόμενο συνέδριο στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει ότι θα είσαστε, έτσι. Καλώς εγώ το των πραγμάτων μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχει μείνει μια εκκρεμότητα από χτες σε σχέση με τα οργανογράμματα για αυτό το Δήμο Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι έχουν και μια σχέση με τη σημερινή εισήγηση, δηλαδή για το ποιος είναι ο τι ακριβώς είναι η Δημοτική Βιβλιοθήκη, πόσο μεγάλη. Είναι κάτι που αποφεύγουμε να το βλέπουμε λίγο. Πέρα από το πρότυπο, θέλω να πω ότι μπορεί να πούμε εμείς 300.000 δανεισμούς, αλλά αυτό το πράγμα δεν λέει τίποτα αν δεν το συγκρίνει, το κάνουμε συγκρίσιμο. Τα παιδιά που κάνανε αυτή τη δουλειά Σαββατοκύριακα στη Λέρο δεν μπορούν να φανταστούν τέτοιο πράγμα. Σε ποιους να τα διανύσουν? Πιθανόν θα πρέπει να δουλεύουμε λίγο πιο οργανωμένα με δείκτες, δηλαδή δανεισμούς να το διαρρούμε με το προσωπικό, με τη συλλογή, με το κοινό που εξυπηρετούμε. Να είναι συγκρίσιμα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε, από ό,τι είπαν και χθες, η μοναδική διεύθυνση βιβλιοθηκών. Εκτός από τη διεύθυνση βιβλιοθηκών με 15 παραρτήματα παιδικές και μια κινητή και μια κεντρική, υπάρχει η διεύθυνση του Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Είναι πνευματικό κέντρο, αλλά έχει τρεις ορόφους βιβλιοθήκες. Κάθε μία από αυτές τις βιβλιοθήκες, αν ήταν σε ξεχωριστό χώρο, θα τη μετράγαμε για παράρτημα. Εκτός από αυτά, υπάρχουν στο Κέντρο Ιστορίας Ειδική Βιβλιοθήκη, είναι μέρος της διεύθυνσης βιβλιοθηκών. Υπάρχει, δουλεύω 25 χρόνια εκεί, υπάρχει η βιβλιοθήκη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού, υπάρχει η διεύθυνση του Τμήματος Πινακοθήκης που είναι στον πολιτισμό. Όλοι εμείς, κοινή βάση δεδομένων, περίπου 100.000 εγγραφές, περίπου 300.000 τεκμήρια, με την ευκαιρία και όσα λέγαμε εδώ προχτές, έχουμε Unimark. Το αναφέρω κυρίως γιατί το διαλέξαμε μετά από αρκετή σκέψη. Λέγαμε τι να διαλέξουμε, αυτό που είναι καλύτερο ή αυτό που έχουν όλοι. Όλοι, η Εθνική Βιβλιοθήκη, υποχρεωτικό για τις... θα είμαστε εντός χρόνου και εντός θέματος. Εξάλλου δεν κάνετε κανέναν άλλον παρατήρηση ή προκαταβολικά, δηλαδή να με κοιτάτε. Σε κοιτάει, δεν σου λέει τίποτα. Το αναφέρω, ξέρετε γιατί, διότι λέγαμε είναι και ο συλλογικός κατάλογος, τώρα ο συλλογικός κατάλογος ο καινούριος βρίσκεται σε Μάρκ 21. Δεν θέτω θέμα φορμάτ, θέτω το πρόβλημα ότι δεν το έχουμε λύσει ακόμα σαν χώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται εδώ, εκεί, τούτο, εκείνο, το άλλο. Κάποιος πρέπει να το αποφασίσει και να λυθεί οριστικά, όπως πάρα πολλά πράγματα που αφορούν τις βιβλιοθήκες. Δεν είναι δυνατόν να το σκεφτόμαστε εδώ, εκεί, παραπέρα. Λοιπόν, αυτά πολύ χοντρικά. Τι θα γίνει τώρα με τον οργανισμό, δεν έχω ιδέα. Μας έχουν ζητήσει διάφορα σενάρια, έχουμε επεξεργαστεί. Το ένα ζητούσε ότι όλες οι βιβλιοθήκες θα γίνουν ένα τμήμα, πιθανώς στη διεύθυνση εκπαίδευσης. Μετά μας ήρθε ένα σενάριο με διεύθυνση βιβλιοθηκών, μετά μας ήρθε, έχουμε επεξεργαστεί άλλο ένα σενάριο με 4 ή 5 τμήματα στη διεύθυνση πολιτισμού. Αυτό πιθανό να είναι το επικρατέστερο. Από αριθμούς δικαιολογούμε διεύθυνση, είμαστε περισσότερο από 100 άτομα. Περίπου 60 από αυτούς βιβλιοθηκονόμοι. Στο θέμα μας, οι μέρες βιβλιοθηκών είναι κάτι που τέλειωσε πριν λίγες μέρες, δεν έχουμε απολογισμό, δεν θα σας τα πούμε αναλυτικά, δεν τα έχουμε ετοιμάσει αναλυτικά, δεν γινότανε. Επειδή πήγε πολύ καλά, προφανώς είναι πάρα πολλοί αυτοί που διεκδικούν μερίδιο επιτυχίας. Και εγώ βέβαια. Αν πήγαιναν άσχημα τα πράγματα, ποιοι θα την πληρώνανε, ποιοι θα λέγαμε ότι φταίγανε? Πατεδέμαρχος πολιτισμού και η Δέσποινα Γερασιμίδου. Όχι, εγώ δεν θα έφταγα. Εγώ ό,τι ήταν να κάνω το έκανα, άλλοι θα φταίγανε. Λοιπόν, ξεκινάμε να μιλήσουμε για τις μέρες βιβλιοθηκών. Ακούγομαι. Καλησπέρα και από μένα. Να δώσω τα συγχαρητήρια μου και εγώ στους οργανωτές του συνεδρίου. Ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση. Και πριν αρχίσω, να πω ότι δεν είμαι βιβλιοθηκάριος, ωστόσο θα με επιτρέψετε να μιλήσω στον πρώτο πληθυντικό για τις δράσεις που κάναμε, καθώς τις οργανώσαμε μαζί με όλους τους υπαλλήλους των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, και να πω και ένα δημόσιο ευχαριστώ στον Σπύρο Πιέρ για την άριστη συνεργασία και για την εισήγηση, αλλά και γενικότερα. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε λίγο να μιλήσουμε για τις ημέρες βιβλιοθηκών, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τη Θεσσαλονίκη του σήμερα.
του τελευταίου καιρού το πολιτιστικό γίγνεσθε. Η Θεσσαλονίκη είναι βεβαίως μία πόλη, όπως και όλες οι υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας, που βρίσκεται μέσω οικονομικής κρίσης. Είναι λοιπόν μία μεγάλη φτωχομάνα και αυτή. Ωστόσο, παρόλα αυτά και κατά έναν οξύμορο τρόπο, η Θεσσαλονίκη τελευταία περνάει την πιο εξωστρεφή φάση της ζωής της. Γίνονται πάρα πολλές δράσεις, πρωτοποριακές, στον πολιτισμό. Συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων προορισμών τουριστικών για το 2011, τόσο από εθνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και διεθνή. Τα μέσα μιλάνε για μια ακμάζουσα πολιτιστική ζωή. Εδώ σας απαριθμώ με μερικές από τις δραστηριότητες που έχουν συμβεί στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα. Στείνουμε στις πλατείες του Δήμου Θεσσαλονίκης γλυπτά σε σχήμα αυτιού για να ακούσουμε τις ιδέες των πολιτών. Κοιμούνται παιδιά στα μουσεία της πόλης. Είχαμε παράλληλα δύο μπιενάλε, μία της Μεσογείου και μία νέων καλλιτεχνών. Γίνεται τώρα το Food Festival για πρώτη φορά. Τέλος πάντων, και μεταξύ όλων αυτών των πραγμάτων συνέβησαν και οι μέρες βιβλιοθηκών. Ορμόμενοι λοιπόν από όλον αυτόν τον πολιτιστικό αναβρασμό, σκεφτήκαμε και εμείς να κάνουμε μία μεγάλη γιορτή για τις βιβλιοθήκες και για το βιβλίο, αλλά και κυρίως για τις βιβλιοθήκες της πόλης. Αρχικά ξεκινήσαμε να κάνουμε τον μήνα βιβλιοθηκών. Αυτή ήταν και η πρόταση του Αντιδημάρχου. Ήθελε να ενισχύσει τις βιβλιοθήκες, να τις ζωντανέψει, να τις κάνει πραγματικά ζωντανό πολιτιστικό κέντρο της πόλης. Δεν μας έφτασε ο χρόνος. Είχαμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, πολλές νέες ιδέες να εφαρμόσουμε, οπότε προχωρήσαμε στις ημέρες βιβλιοθηκών. Ήταν συγκεκριμένα 55 ημέρες. Τις δράσεις θα τις δείτε λίγο παρακάτω. Το κομμάτι αυτό, επειδή ήταν η παράκαμψη του προσπερνάμε. Μερικοί από τους στόχους που θέσαμε για τις ημέρες βιβλιοθηκών είναι να κάνουμε αισθητή την παρουσία των βιβλιοθηκών. Όχι ότι δεν είναι αισθητή. Να την κάνουμε διαφορετικά αισθητή και ακόμη εντονότερη. Να προσελκύσουμε νέες κοινωνικές ομάδες μέσα στις βιβλιοθήκες, οι οποίες όχι απαραίτητα θα έχουν μάθει κάτι φεύγοντας από αυτές, αλλά θα έχουν βιώσει μια ξεχωριστή εμπειρία με έναν ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Θα έχουν ίσως ανακαλύψει κάτι για τον εαυτό τους ή θα έχουν αποκτήσει μια νέα δεξιότητα. Θα έχουν ενθαρρυνθεί με τη δημιουργικότητά τους, αλλά και, σύμφωνα με τη δημιουργικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Θα έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον, θα έχουν κοινωνικοποιηθεί με τους γείτονές τους, γιατί οι βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι 18, οπότε φαντάζεστε ότι είναι αναγειτονιές. Και βεβαίως η κοπέλα στη φωτογραφία φεύγει μόνη της από τη βιβλιοθήκη. Ελπίζουμε όμως να επανέλθει πίσω με κάποιο φίλο, γιατί η διάδοση στόμα με στόμα στις δράσεις των βιβλιοθηκών είναι πάρα πολύ σημαντική. Το όραμά μας λοιπόν είναι να κάνουμε τις βιβλιοθήκες μας τόπο δημιουργικής έκφρασης και εναλλακτικής μάθησης, διαβίου, άτυπης μάθησης. Όχι τον καθιερωμένο τρόπο, να πας να κάνεις ένα μάθημα, να ακούσεις ένα δάσκαλο, και αυτό θα ισχύει και για παιδιά και για μεγάλους. Έτσι λοιπόν η φιλοσοφία όλου αυτού του project που θα σας παρουσιάσουμε εντός λίγου είναι να διασκεδάσουμε και να μάθουμε παράλληλα. Ή να μάθουμε και να διασκεδάσουμε. Βάλτε εσείς όποιο θεωρείτε βαρύνουσα σημασίας. Πώς περάσαμε λοιπόν στην υλοποίηση? Η πρώτη πρόταση για να κάνουμε αυτό τον μήνα βιβλιοθηκών που μας προέκυψε μετά σε ημέρες βιβλιοθηκών έπεσε το καλοκαίρι. Έγινε μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα το όλο εγχείρημα. Πραγματοποιήθηκαν κάποιες συνεδρίες brainstorming αρχικά με τον Αντιδήμαρχο και με όλους τους υπαλλήλους των δημοτικών βιβλιοθηκών. Στη συνέχεια υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες συνεδριάσεις των δημάτων με κάποια συγκεκριμένα αρμόδια πρόσωπα και βεβαίως μπορέσαμε να κινηθούμε βάσει των οικονομικών μας δυνατοτήτων, που δεν είναι πολύ μεγάλες, και βάσει και των πρακτικών μας δυνατοτήτων, που εξίσου δεν είναι. Υπάρχουν προβλήματα παντού. Η λογοτεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, συνεργαστήκαμε με πολλά άτομα και με πολλούς φορείς. Συνεργαστήκαμε με πολλές κατηγορίες, επαγγέλματα όπως βλέπετε τώρα. Οι πιο περίεργοι ίσως είναι οι μάγειρες, αλλά θα καταλάβετε στο τέλος περί τίνος πρόκειται. Και με όλους αυτούς τους φορείς, τους οποίους δεν θα σας το απαριθμίσω, απλά ίσως πέσει το μάτι σας σε κάποιον που σας ενδιαφέρει. Ο κυριότερος από αυτούς ήταν το Θεσσαλονίκη Food Festival, το οποίο είναι ένας καινούριος θεσμός στην Θεσσαλονίκη και είχαμε μία άμεση συνεργασία. Έγινε το κομμάτι οι μέρες γεύσης στις βιβλιοθήκες, όπου πραγματοποιήθηκαν πάρα πολλές δράσεις τόσο για παιδάκια, αλλά όσο και για ενήλικες. Θα τις δείτε παρακάτω, μερικές από αυτές. Η επικοινωνία μας. Φτιάξαμε ένα φυλάδιο κεντρικό, 30 σέλιδο, είναι αυτό εδώ. Ημερολογιακό. Κάθε μέρα είχε πολλές εκδηλώσεις σε διαφορετικές βιβλιοθήκες του Δήμου.
Η αφίσα μας δεξιά, η μέρες βιβλιοθηκών, η οποία διανεμήθηκε σε όλες τις καφετέρες και τις βιβλιοθήκες και όλα τα δημοτικά διαμερίσματα της Θεσσαλονίκης. Εδώ μια φάσα του προγράμματος, βλέπετε. Βεβαίως, επειδή οι δράσεις ήταν ποικίλες και διαφορετικές μεταξύ τους, χρειάστηκε να διαφοροποιήσουμε την επικοινωνία μας ανά βιβλιοθήκη είτε ανά ενότητα. Παρακάτω βλέπετε μερικές από τις δράσεις. Οι μαμάδες πόσο σωστά μαγειρεύεται είναι μια εκδήλωση στα πλαίσια του Food Festival. Είχαμε βεβαίως την προώθηση από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και πρώτη φορά οι δημοτικές βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης απέκτησαν και προφίλ στο Facebook. Έκανες like στις ημέρες βιβλιοθηκών. Και ενημερωνόσουν κάθε μέρα που μπορείς να πας και τι να δεις. Είχαμε βεβαίως την παράλληλη προβολή και πρόταση από το Food Festival, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι πολύ μεγάλος, ήταν πολύ μεγάλη διοργάνωση. Οπότε και είχαμε παράλληλη πρόθεση. Το εκμεταλλευτήκαμε, και αυτό μας εκμεταλλεύτηκε όμως. Λοιπόν, μερικές από τις δράσεις μας. Ξεκινήσαμε με βάση το βιβλίο. Είτε με αφορμή το βιβλίο, είτε με πρόφαση το βιβλίο. Κάναμε την εναρκτήριά μας δράση. Έγινε ένα παζάρι βιβλίου στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη. Συνήθως δανείζουμε βιβλία, αυτή τη φορά τα χαρίσαμε. Χορέψαμε σε ρυθμό swing με μια πολύ γνωστή jazz band της πόλης. Εκείνη την ημέρα δόθηκα 3.000 αντίτυπα. Τα λεφτά πήγαν σε ένα δημοτικό βρεφονιπιακό σταθμό, τον Άγιο Στυλιανό. Εδώ βλέπετε το κομμάτι από τις ημέρες γεύθυνσης στις βιβλιοθήκες. Έγιναν παρουσιάσεις μαγειρικών βιβλίων και ακολούθησαν μετά την παρουσίαση οι διαγωνισμοί σεύτης γειτονιάς, όπου οι νοικοκυρές της γειτονιάς έφερναν πιάτα, είτε θεματικά είτε όχι. Δηλαδή, μια φορά ήταν, ας πούμε, το καλύτερο ντολμαδάκι, την άλλη φορά ήταν η εκδήλωση «Γυρίζουμε σελίδα και ανοίγουμε φύλλο», οπότε έφερναν πίτες. Οπότε και οι γευσηγνώστες, οι συγγραφείς μαγειρικών βιβλίων, εδώ βλέπετε την κυρία Σπανούγη, γράψει το βιβλίο «Καβάλας γεύσης». Βράβευαν το καλύτερο πιάτο, το οποίο και κέρδιζε ένα συλλεκτικό βιβλίο «Η κουζίνα της Θεσσαλονίκης». Εδώ δοκιμάζουμε κρασί στην βιβλιοθήκη της Κατοτούμπας. Ο συγκεκριμένος κύριος είναι ο Βασίλης Γαλανός, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός του Αντένα και είναι food blogger. Οπότε και υπάρχει σύνδεση με το βιβλίο. Παίξαμε και εκτός από επιτραπέζιο σκράμπλ, παίξαμε και επιδαπέδιο. Ένα τεράστιο σκράμπλ, σε 4x4 μέτρα. Αλλά παίξαμε και άλλα παιχνίδια, πολλά. Ήταν και για μικρούς και για μεγάλους τα παιχνίδια. Παίξαμε και κυνήγι του χαμένου βιβλίου, που μέσα από γρίφους μαθαίνεις πώς να ψάχνεις στη βιβλιοθήκη το κατάλληλο βιβλίο, το οποίο και στο τέλος κερδίζεις να το βρεις. Αυτά τα δύο παιχνίδια έγιναν στη συνεργασία με τη Σχολή Τυφλών. Έπαιξαν μαζί μας και μη βλέποντες. Και μπορέσαμε να εξοικειωθούμε πάρα πολύ με το πώς να τους βοηθήσουμε ή πώς να επικοινωνήσουμε μαζί τους πιο σωστά. Προβάλαμε ταινίες στις βιβλιοθήκες, ταινίες που έχουμε ζεστεί σε βιβλία. Τις ημέρες που διήρκησε το Food Festival, μοιράζαμε στο κοινό και popcorn, τα οποία τα έφτιαχναν οι βιβλιοθηκάροι πριν στις βιβλιοθήκες. Έφεραν τις κατσαρόλες από το σπίτι, κανονικά. Φέραμε και συνεκριτικούς. Όταν ήταν πάνω πολύ γνωστοί συνεκριτικοί για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, τους πήραμε. Ήρθαν στις βιβλιοθήκες και κάναν συζητήσεις μετά με το κοινό. Και είχε παράλληλη έκθεση βιβλίων που έχουν γυριστεί σε ταινίες. Επίσης, υπήρχαν πολλές δημιουργικές ενασχολήσεις. Μία από αυτές ήταν το ράπ στο μόνο σου. Είναι η Ελένη Χασιώτη, μια γνωστή κυρία που έχει το ατελιέ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ράψαμε σελιδοδείκτες, αλλά όχι τους κλασικούς πολύ σελιδοδείκτες, όχι τους ορθογόνιους. Ράψαμε σελιδοδείκτες που ήταν ομπρελίτσες ή στόματα ή χαμογελάκια. Από ανακυκλώσουμε υλικά. Βεβαίως, οι δράσεις μας για τα παιδιά ήταν πάρα πολλές. Δεν μπορούμε να σας τις απαριθμίσουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει λόγος. Μπορούμε μετά να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, να μοιραστούμε μαζί σας όλες μας τις ιδέες. Έγινε ένα μεγάλο κομμάτι στη διατροφή για τα παιδιά. Έπλασαν κουλουράκια στις βιβλιοθήκες. Βεβαίως υπήρχαν και συγγραφείς που διάβασαν τα βιβλία τους, τα παραμύθια τους. Φέραμε όμως και ανθρώπους που δεν είναι τόσο γνωστοί ως συγγραφείς για να διαβάσουν βιβλία. Ήρθε ο Γιάννης Σερβετάς, για παράδειγμα, διάβασε το βιβλίο του Οδεγκωμένος Κουραμπιές. Στο τέλος φάγαμε και τους κουραμπιέδες. Ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, η Τασούλα και η Λεσίδου, η Ολυμπιονίκης και πολλοί άλλοι που δεν έχουν τόση άμεση σχέση με το βιβλίο και δεν μπορούσαν να φανταστείς ότι θα διαβάσουν σε μια βιβλιοθήκη βιβλίο, αλλά το έκαναν. Και τους ευχαριστούμε και πολύ. Μία συνοπτική εικόνα όλου αυτού του εγχειρήματος είναι ότι έγιναν μέσα σε 55 ημέρες και σε 17 βιβλιοθήκες και μία κινητή βιβλιοθήκη 133 δράσεις. Από αυτές τις 133 δράσεις. Μάλλον αυτές οι 133 δράσεις δεν είναι αυτοτελείς μεταξύ τους όλες ξεχωριστές,
υπήρχαν ενότητες, οι οποίες γυρνούσαν όλες τις βιβλιοθήκες. Μπορεί να σας πω απλά το νούμερο 50 περίπου εκδηλώσεις ξεχωριστές. Κάποιες γύριζαν τις βιβλιοθήκες, κάποιες δεν γύριζαν. Το Σέφτης Γειτονιάς γύρισε όλες τις βιβλιοθήκες, για παράδειγμα. Οι προβολές ταινιών γύρισαν όλες τις βιβλιοθήκες. Από αυτές τις εκδηλώσεις, 54 ήταν για παιδιά και 79 για ενήλικες, όπως και βλέπετε. Έναν απολογισμό πλήρη και ολοκληρωμένο, όπως σας είπε και ο Σπύρος προηγουμένως, δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί είναι πολύ πρόσφατο το εγχείρημα. Μόλις τελειώσαμε τώρα, 25 Νοεμβρίου, ακόμη ξεκουραζόμαστε, δεν είμαστε καλά. Τα καταφέραμε όμως. Αυτό είναι το σημαντικό. Δύσκολα, δεν ήταν και εύκολα. Είχαμε και πολύ ωραίες στιγμές, αλλά στρατεύσαμε όλες μας τις δυνάμεις. Όλο το ανθρώπινο δυναμικό, δουλέψαμε πάρα πολύ. Χρησιμοποίησαμε και εθελοντές πολλούς και για τις φωτογραφίσεις και για πολλά άλλα πράγματα. Το μέτρο της επιτυχίας μας είναι ότι υπήρχε ανταπόκριση του κοινού. Η ανταπόκριση του κοινού υπήρχε γιατί οι βιβλιοθήκες μας γέμιζαν. Κάποιες φορές έφυγαν ή δεν χωρούσαν, ή κάποιες βιβλιοθήκες ήταν μικρές. Προσελκύσαμε νέες ομάδες, είδαμε νέες φάτσες πέρα από τους συνήθεις χρήστες. Και μία ακόμη βέβαια έτσι, διαπίστωση που κάναμε είναι ότι οι περισσότερες εκδηλώσεις μας ήταν γυναικοκρατούμενες. Εντάξει, λογικό μπορεί. Καλό, δεν ξέρω, κακό. Εγώ θα ήθελα και άντρες, γιατί άνισο, όχι. Πάνε. Είναι άνισο, ναι. Με εξορισμένης μίας εκδήλωσης που έχει και εξαιρετικό ενδιαφέρον, η οποία έγινε σε μία υποβαθμισμένη γειτονιά της Θεσσαλονίκης πίσω από το σιδηροδρομικό σταθμό. Ήταν το Book Therapy, το οποίο ήταν ομαδική ψυχοθεραπεία και συγγραφή σεναρίου στο τέλος, όπου ήταν όλοι άντρες και μία γυναίκα. Και δεν σταμάτησα να μιλάνε με τον ψυχολόγο, δεν ήθελα να γράψω σενάριο. Δεν ήθελα σενάριο να γράψω, ήθελα όμως να μιλήσουν, που αυτό λέει κάτι, λέει πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, εμείς κάποιες από αυτές τις δράσεις θέλουμε να τις συνεχίσουμε. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή και βασικά πλέον δεν ψάχνουμε εμείς τον κόσμο, έρχεται ο κόσμος σε εμάς. Δηλαδή, στην κριτική πολίτη της Θεσσαλονίκης που δεν τους περιλάβαμε, γιατί χωρούσανε, παίρνουν τηλέφωνο και λένε: αν το ξανακάνετε, θέλω να είμαι. Και πολλοί άλλοι που μας τηλεφωνούν πλέον. Έχουμε πολλούς τομείς βελτίωσης φυσικά και σε οργανωτικό κομμάτι και σε επικοινωνιακό. Το κύριο μας μέλημα είναι να φέρουμε τα έξω μέσα, να φέρουμε τους έξω μέσα. Και το ανθρώπινο δυναμικό της πόλης να το φέρουμε μέσα, νέες ιδέες, αλλά και τους νέους χρήστες μέσα στη βιβλιοθήκη. Θα κλείσουμε με μερικά σχέδια για το μέλλον. Καλά, τα όνειρα είναι πολλά και τελείωτα. Τζάμπα είναι. Εμείς κάνουμε μερικά, το απαριθμούμε. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα τόσο του ανθρώπινου δυναμικού της πόλης και των επαγγελματιών και των ερασιτεχνών. Να γίνουν οι βιβλιοθήκες πραγματικό κομμάτι της καθημερινότητας και μια εναλλακτική πρόταση ψυχαγωγίας αλλά και πληροφόρησης πέρα από τη μάθηση, να είναι και διασκέδαση, να υπάρχει εξοικείωση με το περιβάλλον. Θέλουμε τις νέες ιδέες και γι' αυτό ήρθαμε και στο συνέδριο. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε τις δικές μας και να πάρουμε και τις δικές σας. Φυσικά θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα social media και το διαδίκτυο αλλά και τις νέες τεχνολογίες. Τώρα καταφέραμε και πήραμε μια χορηγία, γι' αυτό και κάναμε τις προβολές. Καταφέραμε και πήραμε μια χορηγία projectors, laptop και πανιά και έχουμε πλέον όλες τις βιβλιοθήκες μας. Θέλουμε και ακόμα παραπάνω όμως, δεν τελειώνουμε εδώ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα δίκτυο συνεργασιών. Όχι ότι δεν υπάρχει το δίκτυο συνεργασιών, υπάρχει με πολλούς φορείς. Απλώς θέλουμε λίγο να το σταθεροποιήσουμε, να ξέρουμε ποιους έχουμε να κάνουμε σίγουρα, ποιους θα έχουμε φέτος, θα έχουμε και του παραχρόνου. Και βεβαίως να παίξουν οι βιβλιοθήκες ένα ισχυρό ρόλο στην τοπική κοινωνία, που φαντάζομαι ότι όλοι εσείς αυτό επιθυμείτε επίσης. Τέλος πάντων, ελπίζουμε ότι όλα αυτά και πολλά άλλα ίσως επιτευχθούν και στις ερηνές ημέρες βιβλιοθηκών. Και σας προσκαλούμε κιόλας, αν γίνουν, να τις επισκεφτείτε. Ευχαριστούμε πολύ.